Το είχα αναφέρει προκαιρού. Άρχισαν να παραδίδονται τα μαχητικά F-16 προς την Ουκρανία. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, τόνισε: «Είμαι σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσω αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη μεταφορά αεροσκαφών F-16 από Δανία και Ολλανδία προς Ουκρανία». Σε 2 ημέρες, είπε, θα ανακοινωθεί και νέο, απίστευτο ισχυρό πακέτο βοήθειας προς Ουκρανία. Να θυμίσω ότι είχε πει η Μόσχα όμως. Θεωρεί πως τα μαχητικά F-16 είναι σε θέση να εξοπλιστούν με πυρηνικά όπλα και θα θεωρήσει την προμήθειά του στην Ουκρανία ως επιθετικό μήνυμα από το ΝΑΤΟ σε αυτή την κατεύθυνση, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και αυτά που θα ακούσετε τώρα από τη Ζαχάροβα τα έχω επισημάνει σε ειδικά ρεπορτάζ από πέρυσι. Η Βορειοατλαντική Συμμαχία θεωρεί τη Δυτική Ουκρανία ως ιδιοκτησία της, αλλά εξακολουθεί να είναι αβέβαιη για το πώς ακριβώς θα τη σπάσει σε κομμάτια, δηλώνει η Μαρία Ζαχάροβα. Όλο αυτό το διάστημα η Δύση έχει οθεί στην Ουκρανία στο χείλος της κατάρρευσης, απλώς για να τη χρησιμοποιήσει ως στρατιωτικό έδαφος κατά Ρωσίας. Κανένα σύμμαχος του ΝΑΤΟ δεν έλαβε ποτέ τα άφθονα λεφτά και όπλα που έχει λάβει η Ουκρανία. Τι κρύβεται από πίσω? Η απάντηση είναι απλή. Ετοιμάζονται να διαλύσουν την Ουκρανία. Και την αποκάλεσε μπαγιάτικη πίτα. Αυτοί στο ΝΑΤΟ βλέπουν τη Δυτική Ουκρανία ως κάτι που πρέπει να ανήκει σε χώρες μέλη της συμμαχίας. Να θυμίσω ότι ο πρόεδρος της Πολωνίας, ο Ντούντα, είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο η Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ όσο βρίσκεται σε πόλεμο με Ρωσία. Και ο Λιθουανός Υπουργός Άμυνας, ένας από τα Βαλτικά που εκεί είναι το επικίνδυνο σημείο, έχει πει: «Θα ήταν δύσκολο για την Ουκρανία να λάβει πρόσκληση για ένταξη στη συμμαχία στη Σύνοδο Κορυφής ΝΑΤΟ επειδή δεν υπάρχει συνένεση μεταξύ των μελών για αυτό το θέμα». Και ο Μητσοτάκης, ακάθετος άλλη μια φορά. Ρώσο εχθρός, άλλη μια φορά. Είναι προς το συμφέρον μας να το κάνουμε, να στηρίζουμε την Ουκρανία. Η συμμαχία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία μέχρι οι Ρώσοι να ιτηθούν. Χωρίς να καταλαβαίνει κανείς Έλληνας πολίτης γιατί τα λέει αυτά δημοσίως και δημιουργεί τέτοιο χάσμα στις σχέσεις με Μόσχα. Κι όμως Μητσοτάκη, μη νομίζεις δεν το ξέρει κανείς. Το φυσικό αέριο ρέει προς Ελλάδα όσο ποτέ άλλοτε μέσα στο 2024. Τι δουλειές γίνονται εκεί πέρα, όσα ακούονται είναι αληθινά? Η μέτερα σκάνδαλα και εκεί δεν απομένει να τα ανακαλύψουμε. Εδώ βλέπουμε τον Πολωνό. Συν της άλλης τόνισε, μην ξεχνάμε, έχει συνεργαστεί και με τους 2 Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Για να δούμε αν υπάρξει στα ηνία ο Τραμπ. Θα έχει ξεχάσει όλα αυτά, Μητσοτάκη, που λες? Η Μαρία Ζαχάροβ φαίνεται να έχει δίκιο. Ποιο θα ξεχάσει της Ουκρανίας, τις τεράστιες παιδιάδες της, στην επισιτιστική κρίση που ξεκίνησε παγκοσμίως. Και επίσης το υπέδαφος της, με τα λεύματα, ενέργεια. Ξαναβλέπουμε Πάτρικ Σάντερς, υπάρχουν τα ρεπορτάζ. Χρόνος, περίπου, που μας τόνιζε πως πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μαζικό πόλεμο. Τώρα τα βλέπει σκούρα και αναφωνεί. Είναι ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου Βρετανικού Στρατού. Πριν μήνα στους Times δήλωσε ότι η Ρωσία, Κίνα, Ιράν αποτελούν τις δυνάμεις άξονα, προειδοποιώντας ότι ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος είναι πιθανός εντός των επόμενων 5 ετών εάν δεν ληφθούν αντίμετρα, καθώς αυτή τη στιγμή ο αριθμός των στρατευμάτων ΝΑΤΟ είναι ανατριχιαστικά μικρός. Και παγώνει με όσα γνωστοποιεί. Ο Βρετανικός στρατός δεν είναι πλέον τόσο ισχυρός όπως η εισβολή στο Νότιο Ιράκ το 2003 ή ακόμη και στα νήσους Φόκλα 1982. Θα μπορούσατε να συγκεντρώσετε 2 ταξιαρχίες που κατέλαβαν τα Φόκλαντ? Ναι, φυσικά και θα μπορούσαμε. Θα μπορούσατε να τις πάτε εκεί? Θα μπορούσαμε να έχουμε τη δύναμη κρούσης που έκανε δυνατό και να το διατηρήσουμε? Όχι, είπε.
Εννοείται δεν αποκάλυψε το μέγεθος σημερινών αποθεμάτων στρατού του, αλλά δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο αριθμός αυτός θα έκανε τις τρίχες να σηκωθούν στον σβέρκο σας. Για κρυμμένες ειδήσεις, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.